Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι οι μήνες που δεν έχουν νερό, δεν πρέπει να τρως ψάρια με ρο. Άλλη δυσυνδαιμονία, το λένε και... Ναι, δηλαδή... Ρο. Άρα τρώμε τώρα. Το Σεπτέμβριο τρώμε. Έχει ρο. Σεπτέμβριο. Ναι, έχει ρο. Σεπτέμβριο. Έχει ρο. Ροφό τρώμε. Ξέρω, θα μας πει η Αλεξάνδρα Μερακλείδη που είναι ειδικό επί του ψαρέματος. Έλα, Αλεξάνδρα. Να την, Αλεξάνδρα, εδώ. Και να και ο Νίκος. Καλησπέρα σας. Ήρθα να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Εδώ είμαι με την κυρία Αγγελική. Πίνουμε το ουζάκι μας και έχουμε ετοιμάσει την υγειά σας κιόλας. Περίμενε λίγο. Δώσε μας πρώτο το ρεπορτάζ που μου το ρεξ το ούζο. Την υγειά σας, πίνετε εσείς εκεί, γλεντάτε. Να σας πω για τα πιατάκια του Σεπτεμβρίου. Τι έχουμε ετοιμάσει εδώ για σας, να σας ανοίξουμε την όρεξη. Μεσημεράκι τώρα. Κύριε Αγγελική, για πείτε μας. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, πού είστε, μισό, γιατί μου αρέσουν όλα αυτά. Είμαστε στη Γλυφάδα. Ναι. Είμαστε στη Γλυφάδα, στη Γούναρη 87. Και τι έχουμε. Είμαστε και ψαροπολείο και ταβέρνα. Ναι. Αρχίζουμε από την εξαιρετική μας ψαρόσουπα. Αχα. Που γίνεται κάθε μέρα με φρεσκότατο ψάρι. Ναι, αλλά είναι βελουτέ. Με τα λαχανικά. Βελουτέ. Δεν έχει κρύα. Είναι φανταστική και σας πληροφορώ ότι φεύγει περισσότερο τώρα παρά με τα κρύα. Μπράβο. Σας προκαλώ να τη δοκιμάσετε. Αχ, βλέπω το χταπόδι λοιπόν. Και έχω τρελαθεί. Το χταποδάκι με τη φάβα είναι φανταστικό. Ναι. Τα πόδι με φάβα και καραμελωμένο κρεμμύδι. Έχουμε το γάβρο μαρινάτο. Χταποδάκι με μακαρονάκι. Αυτό το φτιάχνω και εγώ πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Φανταστική σαλάτα κοινόα με γαρίδες. Ναι. Όλα παραγωγής μας εδώ. Ναι. Κάβουρο σαλάτα. Ναι. Ένα εξαιρετικό και καινούριο πιάτο είναι μπεκρή με ζε θαλασσινών. Με ριζάκι. Μεθυσμένο. Έχει μέσα όλα τα θαλασσινά. Ναι, πάμε ζυμικά. Είναι φοβερό, ναι. Ναι. Τραβάει κρασάκι βεβαίως. Σαλατούλες βλέπω εδώ. Φιλέτο ξηφία. Ναι, φιλέτο ξηφία. Αυτό ναι. Είναι μπεκρή με ζέ θαλασσινών. Ναι, ναι. Πάμε διπλά. Ναι. Εδώ έχουμε φιλέτο ξηφία. Ναι. Με μπριάν πατατούλες στο φούρνο. Χταποδάκι ξυδάτο. Το οποίο το έχεις βάλει στο τουρσί. Και μαυρομάτικα φασολάκια. Πολύ ωραία. Ναι. Ρωσερά, μαυρομάτικα ωραία. Φασολάκια σαλάτα. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε πάρα πολλά πιάτα. Το είδαμε. Πάρα πολλά φρέσκα ψάρια. Είναι ποια εποχή τι άλλο είναι, θέλετε να σας πω. Τι ψάρια προτιμάμε τώρα αυτή την περίοδο. Τώρα η εποχή είναι η κουτσομούρα. Είναι η σαρδέλα. Είναι ο γάβρος. Είναι τα μεγάλα ψάρια. Σαργός. Πολλά, έχουμε πάρα πολλά είδη ψαριών. Ναι. Και όλα από το μέρος μας, από τη Μυτιλίνη. Ναι. Τους μήνες που δεν έχει ρο, τι δεν τρώμε. Ποιο ψάρι λέει δεν πρέπει να φάμε. Ορίστε. Τους μήνες που δεν έχει ρο, το ξέρετε, ποιες γαρίδες δεν τρώμε. Όλα, όχι, δεν το ξέρω αυτό. Α. Όχι, όλα τα ψάρια είναι. Λες Ιούλιο-Αύγουστο να μην τρώμε ψάρια. Το κλείσει το μαγαζί μα. Όχι, κάτι. Έλατε, όχι. Είναι όλα φρεσκότατα και σας προσκαλώ να τα δοκιμάσετε. Είναι όλα φρεσκότατα. Λοιπόν, στρώστε το τραπέζι, στρωμένο είναι. Και ερχόμαστε. Μάλλον είναι έτοιμο, μπορείτε να έρθετε. Το αφήνω όπως είναι και μπορείτε να έρθετε να δοκιμάσετε ό,τι θέλει να δοκιμάσω. Και ερχόμαστε να κάνουμε παρέα στην Αλεξάνδρα που νομίζω ότι μέχρι να φτάσουμε να τα έχει φάει όλα. Περιμένω. Είμαι η Αγγελική και γεια σου, θα σας περιμένω. Λοιπόν, γεια σου, Αγγελική, ευχαριστώ. Αλεξάνδρα, να περάσεις όμορφη. Γιατί μετά το πάντελ καταλάβες έκαψε θερμίδες και τώρα πρέπει σιγά σιγά να ξανακτήσεις. Μετά το πάντελ πας εκεί στη Γούναρη στην Αγγελική. Στην υγειά μας. Και τρως και πίνεις το ουζάκι σου. Και στην υγειά σας, παιδιά. Γούναρη 87 Γλυφάδα, σας περιμένουμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.